Σε ένα εξαιρετικό άρθρο που επικαιροποιήθηκε χθες, εξηγούσε λοιπόν ο κύριος Μάζης γιατί η γεωπολιτική καταγράφει χωρίς ιδεολειψίες ψυχρά τα γεγονότα. Τα αποτελέσματα μετά είναι των λεγόμενων ανθρώπινων παραγόντων πολιτικών που παράγουν, όπως η κυρία Ζορμπά, τέτοια αποκοίηματα. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Δεν φταίει η γεωπολιτική, φαντάζομαι. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, πολλές φορές έχω πει, πέραν των παραδειγμάτων που αναφέρατε από το άρθρο, ότι στην κουζίνα σας έχετε εξαιρετικά καλά κριτικά μαχαίρια, φαντάζομαι, τα οποία τα χρειάζεστε για να κόβετε το ψωμί σας, τις μπριζόλες σας κτλ. Με τα ίδια αυτά εργαλεία μπορείτε να δολοφονήσετε την πεθερά σας. Αυτό εδώ δεν νομίζω ότι ευθύνεται το μαχαίρι. Ευθύνεται αυτός ο οποίος κάνει χρήση του εργαλείου. Το εργαλείο είναι για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, να κόβει. Ή αλλιώς, αν το θέλετε, να νήσει και να τέμνει. Τώρα, το πώς θα χρησιμοποιήσεις την νήξη και την τομή είναι δικό σου θέμα. Το ίδιο πράγμα είναι και η γεωπολιτική. Είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο ανατομίας. Πολλές φορές λέω στους φοιτητές μου ότι είναι σαν αξονικός ή μαγνητικός τομογράφος. Παρουσιάζει την κατάσταση της νόσου, αν υπάρχει, ή της υγείας, εάν υφίσταται. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του ειδικού ιατρού πώς θα χειριστεί την νόσο. Δεν ευθύνεται όμως ο γεωπολιτικός εάν διαπιστώνει την νόσο. Σωστό. Κάνατε και έναν έξοχο διαχωρισμό, γιατί ξέρετε είναι της μοδός τώρα, με όλη αυτή τη γεωπολιτική ανακατάταξη, να συγχέουμε και όρους. Γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Είναι εντελώς διαφορετικά. Ακριβώς. Διότι η γεωπολιτική που καταλήγει. Καταλήγει σε ένα δυναμικό υπόδειγμα τάσεων ανακατανομής ισχύως σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπως μας τον δίνουν τα ποσοτικά ή ποσοτικοποιημένα δεδομένα του χώρου αυτού. Αυτό το υπόδειγμα μας λέει ότι αν η κατάσταση με αυτά τα ποσοτικά ή και ποσοτικοποιημένα στοιχεία συνεχίσει να είναι έτσι, προς τα πού θα πάει η περιοχή αναφορικά με την ανακατανομή της ισχύως, η οποία ισχύ ορίζεται με 4 πυλώνες. Άμυνα ασφάλεια ο πρώτος, οικονομία ο δεύτερος, οι δύο πρώτοι τους ονομάζω τους δύο πρώτους σκληρή ισχύ, πολιτική και πολιτισμός πληροφορία, οι δύο δεύτεροι, τους οποίους ονομάζω υπεία ισχύ. Ανάλογα λοιπόν με το πού βρίσκεται η περιοχή σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο αποτελεί το συμπέρασμα της γεωπολιτικής αναλύσεως, μπορούμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές τάσεις αυτής της περιοχής. Αυτό φυσικά δεν γίνεται σε ποσοστό άνω του 60 με 70%, διότι αν μπορούσαμε να κάνουμε την τέλεια πρόβλεψη με όσο προηγμένα μαθηματικά μοντέλα, αν θέλετε, αν μπορούσαμε να κάνουμε την τέλεια πρόβλεψη θα ήμασταν θεοί. Εμείς εκείνο που αρκούμεθα να κάνουμε είναι μια κατάσταση προβλεπτική, η οποία να μην ξεκινάει από συναισθήματα, να μην ξεκινάει από ιδεολογίες, να μην ξεκινάει από προβολές επιθυμιών του μελετητή, αλλά να απεικονίζει κατά το δυνατόν την κατάσταση ως έχει. Άρα αν εγώ κύριε Μάζη μου πάρω μερικά μόνο στοιχεία από μια τέτοια γεωπολιτική ανάλυση και τα χρησιμοποιήσω για πολιτικούς σκοπούς, δεν φταίει η ανάλυση στο όλον της αν αυτά που εγώ θα χρησιμοποιήσω και που θα βολέψουν εμένα για την όποια μου προπαγάνδα δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Πρώτον αυτό που λέτε, έτσι, πρώτον αυτό που λέτε είναι απολύτως σωστό, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο, το οποίο μας εξηγεί ακόμη περισσότερο το ότι η χρήση του τελικού υποδείγματος της γεωπολιτικής αναλύσεως από τους πολιτικούς ή από τους διαχειριστές, σε πάση περιπτώσει, της εξουσίας, λέγεται γεωστρατηγική και όχι γεωπολιτική. Η γεωστρατηγική είναι πολιτική πρόταση. Και λέω πολύ συχνά στους φοιτητές μου το εξής, κύριε Σαχίνη.
πάρτε έναν Ισραηλινό και έναν Ιρανό πραγματικούς, πεπισμένους γεωπολιτικούς αναλυτές και δώστε τους ως θέμα, παραδείγματος χάρη, την γεωπολιτική ανάλυση της Μέσης Ανατολής ως προς το ισλαμιστικό κίνημα. Και οι δύο, εάν όντως είναι πεπισμένοι γεωπολιτικοί, θα καταλήξουν στο ίδιο ακριβώς γεωπολιτικό υπόδειγμα. Μετά, ο μεν Ιρανός θα πάει στην Τεχεράνη, ο δε Ισραηλινός θα πάει στην Ιερουσαλήμ και θα κάτσουν και οι δύο και θα πούν. Αυτή η κατάσταση του υποδείγματος συμφέρει τη χώρα μου εθνικά. Μάλιστα. Πού τη συμφέρει? Εκεί, εκεί και εκεί. Αυτά τα τρία σημεία λοιπόν πρέπει να τα διατηρήσω και να τα εντείνω, και εκεί που δεν τη συμφέρει πρέπει να ασκήσω πολιτικές για να τα αλλάξω. Το ίδιο θα πει και ο Ισραηλινός στην Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι γεωστρατηγική, δεν είναι γεωπολιτική ανάλυση. Αυτό είναι γεωστρατηγική και αποτελεί σύνθεση. Μάλιστα. Για να ξεχωρίσουμε τους δύο όρους. Η γεωστρατηγική παίρνει εθνική θέση, εθνική οπτική γωνία. Η γεωπολιτική ανάλυση είναι το εργαλείο που σου παρουσιάζει την πραγματικότητα. Είναι η βάση, εν πάση περιπτώσει, θα το πω εγώ πιο απλοϊκά, που αν θες εσύ να παράξεις πολιτική, να κάνεις γεωστρατηγική, μπορείς να πατήσεις. Οφείλεις να τη λάβεις υπόψη. Οφείλεις να τη λάβεις υπόψη. Πείτε μου όμως, τι γεωστρατηγική, προσέχω τι λέω, είναι αυτή που από εκεί που θα κατεβάζαν οι άλλοι τα γάλματα, το ρίξαμε εμείς στις ανταλλαγές, τουλάχιστον διαστόματος, κυρία Ζορμπά? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Παρατηρώντας τον κύριο Βαρότσο, ο οποίος μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής, πρώτη φορά το βλέπω τον άνθρωπο στη τηλεόραση και μου φάνηκε ένας τρομαγμένος άνθρωπος, ένας σοκαρισμένος άνθρωπος, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον μιας καταστάσεως, όπως ο ίδιος λέει, ναι, ναι, την οποία δεν περίμενε να αντιμετωπίσει. Και βεβαίως, ευτυχώς, αυτό το σοκ του δημιούργησε και τις δέουσες αναστολές από πλευράς Υπουργείου, το οποίο τελικά ανέκρουσε πρίμναν. Για μένα δεν είναι το ζήτημα αυτό καθεαυτό το οποίο έχει η καλλιτεχνική αξία, δηλαδή του μιανού και του άλλου αγάλματος. Έχω άποψη και για τα δύο, αλλά οι απόψεις για την τέχνη συνήθως είναι υποκειμενικές. Μια φορά αντικειμενικό είναι το γεγονός ότι αυτά τα αγάλματα των Σκοπίων είναι η επιτομή του κίτς. Αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας τον οποίο να ρωτήσετε και να σας πει το αντίθετο. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας στο επίπεδο συζητήσεως, εάν θα ήθελα να αλλάξω ένα έργο τέχνης όπως είναι αυτό του κυρίου Βαρότσου, με μια επιτομή του κίτς την οποία θα μεταφέρω από τα Σκόπια, αναντηρήτως θα σας έλεγα να αφήσουν τον δρομέα εκεί που είναι, είναι μια χαρά. Αλλά εδώ τι έχουμε? Έχουμε την άσκηση μιας στρατηγικής, την ανεπιτυχή θα έλεγα, και ευτυχώς ανατραπήσα, στον τομέα τον τέταρτο, τον πυλώνα τον τέταρτο του πολιτισμού. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, η γεωπολιτική λαμβάνει υπόψη της τον πολιτισμό σαν συνιστόσα ισχύος. Έτσι. Άρα προσπάθησε να γίνει μια παρέμβαση σε αυτόν τον πυλώνα. Ανεπιτυχής, ανεπιτυχής. Επιτυχής θα το έκρινε η πράξη. Μια φορά, αυτού του είδους οι παρεμβάσεις έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Από εκεί και πέρα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει, εγώ κατάλαβα περίπου πώς γίνονται αυτά. Ξέρετε, στο χαλαρό, άμα πίνεις και κανένα ουισκάκι, θα έχουν μάθει και το μάλτ, φαντάζομαι τώρα. Λέμε και καμία στη χώρα αυτή η μακακία και φαίνεται ως ωραία ιδέα, διότι δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν είναι μόνο το κιτς. Είναι πολλά, διότι προσέξτε, αυτά τα γάλματα πέρα από το κιτσαριό είναι η επιτομή του αλυτρωτισμού Γεωργιεύσκη. Με συγχωρείτε δηλαδή. Ναι, Γκρουεύσκη, αλλά, και λέω Γεωργιεύσκη. Γκρουεύσκη. Για να υποστηρίξω λίγο το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι. Είχε μια καλή πρόθεση το Υπουργείο Πολιτισμού. Σου λέει να το πάρουμε εμείς αυτό που μας ανήκει, γιατί ο Μεγαλέξανδρος είναι δικός μας, το λέει και η Συμφωνία των Πρεσπών, και να τους δώσουμε εμείς ένα σύμβολο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι τρέχουν προς την πρόοδο. Καλό, έτσι. Καλό. Ναι, όχι, όχι, φαντάζομαι, το εννοώ ότι φαντάζομαι ότι το Υπουργείο κάπως έτσι σκέφτηκε. Δηλαδή, η κυρία Ζορμπά έτσι πρέπει να σκέφτηκε. Δεν είναι κακό σαν πρόθεση.
Είναι όμως απαράδεκτο να δεχθείς ένα kits αντικείμενο εκεί που έχεις ένα έργο τέχνης. Εγώ εκεί σταματάω, δεν πάω παρακάτω. Θα μπορούσαμε να τους κάνουμε και δώρα αγάλματα εμείς οι Έλληνες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες και να τους πούμε, ρε παιδιά, πάρτε αυτά τα μπρούτζινα που έχετε εκεί, χύστε τα, λιώστε τα, κάντε τα γέφυρες, κάντε τα δρόμους, κάντε τα ό,τι θέλετε, μπασού, παιδικές χαρές, και πάρτε εδώ μερικά έργα τέχνης να τα βάλετε, να ανεβεί και το αισθητικό αποτέλεσμα στις πλατείες, στους δρόμους κτλ. Όπου είναι δημόσιοι χώροι, και να μετέχετε κι εσείς μιας αισθητικής πλέον ευρωπαϊκής. Δεν θα το έβλεπα κακό. Mm. Αλλά αυτού του είδους οι παρεμβάσεις γίνονται πιο οργανωμένα. Ναι, ξέρετε, προέκυψε όμως ένα γεωπολιτικό, ένα πραγματικό γεγονός εδώ. Θα σας πω ποιο είναι, πέρα από την αντιπαράθεση. Καλά κάνετε εσείς. Είναι ότι τελικά αυτό που υπήρξε ως αφήγηση, ότι εξαφανίζονται τα αγάλματα δεν έχουν εξαφανιστεί. Πλην δύο, είναι εκεί στη θέση τους. Αυτό είναι το θέμα που προέκυψε. Ναι, αυτό το συζητάμε. Αυτό μάλιστα. Άρα δεν είναι το θέμα της αντιπαράθεσης, είναι το θέμα του γιατί, τι πιστεύω, γιατί ξέρετε κάτι, είμαι πάντα, προσπαθώ να είμαι πάντα καλόπιστος και αντικειμενικός. Προφανώς το Υπουργείο Πολιτισμού τι σκέφτηκε, για να τους πάρουμε κάποια στοιχεία τα οποία καταλαμβάνουν ένα χώρο στις πλατείες τους, στους δρόμους τους, και να τους πούμε πετάξτε το, θα πρέπει με κάτι να το αντικαταστήσουν. Αυτό είναι ένα κόστος. Και για την οικονομία των Σκοπίων αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο κόστος. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να μην μείνει κενό αυτό, αυτός ο χώρος, διότι θα δημιουργήσει εις τους διαφωνώντες με την Συμφωνία των Πρεσπών λόγους εκρήξεων. Άρα λοιπόν, τι να κάνουμε, να κάνουμε εμείς στα γρήγορα για να τους πείσουμε να εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και να εξαφανίσουν τα αγάλματα, να τους κάνουμε μια χειρονομία καλής τελήσεως, να τους δώσουμε κάποια δικά μας έργα τέχνης, τα οποία δεν έχουν σχέση με αλυτρωτισμό, και έτσι να μην υπάρξει αυτό το κενό. Αντιλαμβάνομαι την καλή πρόθεση του Υπουργείου. Έτσι. Mm-hmm. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειαζόταν, δεν προβλεπόταν από τη συνθήκη των Πρεσπών να επιδειχθεί καλή πρόθεση από πλευράς Ελλάδος για να τηρηθεί αυτή. Έπρεπε να τηρηθεί άμεσα. Μάλιστα. Νομίζω ότι το περιγράψαμε σαφήνεια. Θέλω... Προσπάθησα να είμαι όσο πιο δίκαιος γίνεται. Παραίσασταν, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σταθώ και σε κάτι για το οποίο σε εσάς μας παρέπεμψε ο αποκαλούμενος και πατέρας στη διατύπωση της ελληνικής ΑΟΣ, ο κύριος Θόδωρος Καριώτης. Συζητώντας για το αν είμαστε μοναχοφάιδες στο θέμα της ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και ιδίως για την επίρρεια του Καστελόριζου, ο κύριος Καριώτης κάποια στιγμή μας παρέπεμψε, για ρωτήστε λέει και τον κύριο Μάζη, κάτι παραπάνω από εμένα ξέρει σε αυτό το θέμα, άλλο συνεκμετάλλευση και άλλο συνδιαχείριση. Λέω δεν κατάλαβα. Και μας είπε ότι με τη συνεκμετάλλευση υπό συγκεκριμένες συνθήκες και όρους δεν μπορείς να είσαι ντε και καλά αντίθετος. Η συνδιαχείριση είναι το δύσκολο και το πολύ, πώς να το πω, ταπεινωτικό για μας. Καταρχάς ευχαριστώ τον κύριο Καριώτη, ο οποίος ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά τη διαφορά των δύο όρων. Τον ευχαριστώ που σας παρέπεμψε σε μένα, αλλά ήδη ο ίδιος το απάντησε. Προσέξτε, το να έχω εγώ στο Αιγαίο ένα τεράστιο κοίτασμα, ας πούμε, ή ένα κοίτασμα αλφα πετρελαίου, και να έρθουν τρεις εταιρείες από όλο τον κόσμο, η Exxon Mobil, η Turkish Petroleum Company και η Eni, και να μου πούν κοίταξε να δεις, μπορούμε να έρθουμε να επενδύσουμε στο κοίτασμά σου και να συνεκμεταλλευτούμε μαζί σου, που θα έχεις και εσύ το δικό σου κομμάτι, αυτό δηλαδή που δεν θα μας μισθώσεις, μπορείς, το δέχεσαι? Μα βέβαια, αυτό αναλόγως γίνεται και στην Κύπρο. Η Κύπρος παίρνει ένα αντίτιμο και ξένες εταιρείες εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα. Αυτό είναι νόμιμο. Τώρα, εάν εσύ για λόγους πολιτικής πεις ότι ξέρεις κάτι,
Εγώ δεν θέλω να βάλω την Τουρκία, την τουρκική εταιρεία, να δουλέψει εδώ μέσα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Την οποία βεβαίως στην ελεύθερη αγορά δεν μπορείς να την υποστηρίξεις. Και δεν μπορείς να την υποστηρίξεις γιατί? Γιατί αν κάνει μια πολύ καλή προσφορά η τουρκική εταιρεία, είσαι υποχρεωμένος να τη δεχτείς. Και δεν υπάρχει κανένα κακό αποτέλεσμα, γιατί ο κύριος του κοιτάσματος είσαι εσύ. Εσύ μισθώνεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την εκμετάλλευση του κοιτάσματος και δεν χάνεις την κυριότητα. Δικό σου είναι το κοίτασμα. Αυτό είναι λοιπόν η συνεκμετάλλευση. Εκείνο το οποίο, στο οποίο αναφέρεται η συνδιαχείριση είναι στο ίδιο κοίτασμα να απαιτήσει η Τουρκία και να σου πει, κοίταξε να δεις, για τους χι ψι ωμέγα λόγους αυτό το κοίτασμα δεν μπορείς εσύ μόνος σου να το εκμεταλλευτείς. Θα το συνδιαχειριστούμε. Θα έχω κι εγώ κυριότητα σε αυτό το κοίτασμα. Οπότε τις προτάσεις για τη μίσθωση των φυσικών πόρων αυτού του κοιτάσματος θα τις εξετάσουμε παρέα. Θα κάνουμε μια ελληνοτουρκική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις προτάσεις και θα λέει, συμφωνούμε να δώσουμε τόσο τις 100 στην Total, συμφωνούμε να δώσουμε τόσο τις 100 στην Eni και ούτω καθεξής. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Άρα, ναι, ποια είναι αμέσως η διαφορά συνεκμετάλλευσης, συνδιαχείρισης. Όταν λοιπόν η Τουρκία θέτει θέματα που φωτογραφίζουν συνδιαχείριση, εκεί αρχίζουν τα νταούλια. Εδώ είναι ένα πιο πονηρό ζήτημα. Μπορεί να δείτε να εννοεί η Τουρκία συνδιαχείριση και να την ονομάζει συνεκμετάλλευση. Γιατί προσέξτε, ναι. Δηλαδή μπορεί να σου λέει, μα θέλω να συνεκμεταλλευτούμε, και το ουσιαστικό νόημα το οποίο θα δοθεί στα νομικά έγγραφα αυτής της συνεκμεταλλεύσεως να είναι ουσιαστικά νόημα συνδιαχειρήσεως. Αυτά είναι δουλειά αυτών οι οποίοι, των πολιτικών και των νομικών, οι οποίοι θα συντάξουν τα αντίστοιχα κείμενα. Προσέξτε το αυτό. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί είστε ο πρώτος άνθρωπος που εισήγαγε εδώ, τουλάχιστον σε αυτή τη συχνότητα, τη σπουδαιότητα, την κρισιμότητα του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελόριζου, να σας ρωτήσω πώς η χύ στα αυτιά σας, πριν καν από οποιοδήποτε αρμόδιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, αν υποθέσουμε ότι είχαν προσφυγή, η δική μας πλευρά με έναν τρόπο να δηλώνει ότι δεν μπορεί να είμαστε μοναχοφάιδες, δεν είμαστε και σίγουροι ότι θα έχουμε πλήρη επίρρεια. Ακούστε, υπάρχουν νομικά προηγούμενα, τα οποία όμως δεν είναι απολύτως παράλληλα με τις ελληνικές περιπτώσεις, τα οποία υπονοούν αυτές οι προτάσεις. Ναι. Παρόλα όμως αυτά, να αναρωτηθούμε από την αρχή ένα πράγμα. Γιατί η Τουρκία δεν θέλει να υπογράψει ένα συνυποσχετικό και να πάμε να δικάσουμε το θέμα καταρχάς που αναγνωρίζει η Ελλάδα ως μοναδικό ζήτημα και το οποίο είναι η υφαλοκρηπίδα και το οποίο είναι νομικής και όχι πολιτικής φύσεως? Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, γιατί η Τουρκία δεν δέχεται να υπογράψει αυτό το συνυποσχετικό? Απάντησης. Διότι δεν θέλει η Τουρκία να αρκεστεί στα πιθανά και σε συγκεκριμένα σημεία θετικά αποτελέσματα του δικαστηρίου, τα οποία θεωρεί γλίσχρα και ελάχιστα σε σχέση με τις τελικές της επιδιώξεις, οι οποίες ποιες είναι? Είναι ο διαμοιρασμός του Αιγαίου στο ύψος του 25ου μεσημβρινού, δηλαδή της καθέτου γραμμής η οποία κατεβαίνει ανατολικά της Μυκόνου. Γι' αυτόν τον λόγο η Τουρκία δεν θέλει να υπογράψει συνυποσχετικό και να πάμε στα διεθνή δικαστήρια να δικάσουμε. Αυτό είναι πολύ βασικό και να το καταλάβουμε. Τώρα, δεν είναι κομψό, ούτε εύστοχο, να λέμε εμείς η ελληνική πλευρά να μην είμαστε μοναχοφάιδες, διότι οποιαδήποτε ρίσεις αυτού του είδους εκλαμβάνεται κάποια στιγμή στη συνείδηση των διεθνών δικαστών ως διάθεση να
υποχωρήσεις και η συνείδηση των δικαστών, ρωτήστε νομικούς του διεθνούς δικαίου να σας πούν, λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη στη διατύπωση ενός αποτελέσματος, μιας δικαστικής αποφάσεως. Συνεπώς, όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο δικαστικό αγώνα, πας με όλα σου τα όπλα και με το maximum των απαιτήσεών σου. Το ίδιο έρχεται και ο άλλος. Και το δικαστήριο τι λέει? Αυτές είναι το 100% των απαιτήσεων της πλευράς Α, αυτό είναι το 100% των απαιτήσεων της πλευράς Β και εγώ δικάζω σύμφωνα με τον νόμο.